Λοιπόν, στο μεταναστευτικό ζήτημα θα περάσουμε τώρα και σε ένα θέμα το οποίο είναι δοσμένο μέσα από τα μάτια και τις αντιδράσεις των παιδιών. Ένα απρόπτο μάλλον, σημάδεψε την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ σε σχολείο μεταναστών στη Γερμανία. Μικροί μαθητές έβαλαν τα κλάματα όταν η καγκελάριος τους ανακοίνωσε ότι κάποιοι από αυτούς θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν το σχολείο τους και να επιτρέψουν στις πατρίδες τους. Πράγματι, πάνω μία 12χρονη Παλαιστίνια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν άκουσε την Άγγελα Μέρκελ να της λέει ότι ύστερα από 4 χρόνια παραμονή στη Γερμανία ενδέχεται μαζί με την οικογένειά της να επιστρέψουν σε προσφυγικό καταβλισμό στο Λίβανο. Το βίντεο που θα δούμε έκανε το γύρο του κόσμου με τους δείκτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν λόγο μεταξύ άλλων για τη Μέρκελ, αναφέροντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που απέτυχε παταγωδό σε όλα τα παιδεία. Η 12χρονη Ριμ κλαίει με λυγμούς. Μόλις άκουσε την Άγγελα Μέρκελ να της γκρεμίζει τα όνειρα για μια καλύτερη ζωή στη Γερμανία. Βεβαίως, με τις κάμερες ανοιχτές, η Γερμανίδα καγκελάριος πέφτει να παρηγορήσει την Παλαιστίνια μαθήτρια. Είχε προηγηθεί η συγκινητική εξομολόγηση της 12χρονης και η σκληρή απάντηση της καγκελαρίου κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε σχολείο της πόλης Ρόστοκ. Und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm, zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Mhm. Also wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor waren, abgeschoben zu werden. Ich verstehe das und... Dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir nicht, auch nicht schaffen. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Στο άκουσμα αυτής της απάντησης, η Ριμ ξέσπασε σε κλάματα. Μόλις η Μέρκελ το αντιλήφθηκε, έμεινε για κάποια δευτερόλεπτα άφωνη και συνέχεια προσπάθησε, μάλλον ανεπιτυχώς, να την παρηγορήσει. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln. Weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch. Παρ' όλα αυτά, η Γερμανίδα Καγκελάριος, ακολουθώντας την πάγια τακτική της, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις στους κανόνες. Leider nicht die einzige, die in einer solchen Situation ist. Ο τρόπος που η Μέρκελ χειρίστηκε τον απρόσμενο αυτό διάλογο με την 12χρονη Παλαιστίνια προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις αλλά και τη χλέβη των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετοί έκαναν λόγο για μια κυβέρνηση ανάλγητη, ενώ κατηγόρησαν τη Γερμανίδα Καγκελάριο ότι απέτυχε σαν άνθρωπος σε όλα τα μέτωπα. Ευγένεια, είναι αυτό που λέμε, ένα τρανό παράδειγμα, αυτό που λέμε ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Το βίντεο το οποίο μόλις παρακολουθήσαμε.